σε μια πρόκληση αντοχή σε πολλαπλά στάδια σε πνεύμα παρόμοιο με εκείνο του Tour de France. Καλεί τόσο τους ερασιτέχνες όσο και τους επαγγελματίες ποδηλάτες, ο Όμιλος Ποδηλατοκίνησης Κύπρου. Η διοργάνωση έχει ως στόχο, εκτός από τις τοπικές συμμετοχές, να ενθαρρύνει ποδηλάτες από διάφορες χώρες, να ζήσουν το πάθος τους, εκτός της χώρας τους, και να μπορέσουν να ανακαλύψουν νέους ορίζοντες, τόσο όσον αφορά τον αθλητισμό, όπως και τον πολιτισμό. Στον αγώνα, ο οποίος αρχίζει αύριο από τον χώρο στάθμευσης του Μακαρίου Στάδιου στη Λευκοσία και ολοκληρώνεται την Κυριακή στην Πάφο, θα υπάρχουν δύο ομάδες ποδηλατιστών. Η ομάδα Α, καθαρά αγωνιστική, η οποία θα χρησιμοποιεί και χρονόμετρο, και η ομάδα Β, η οποία αποτελείται από τους ερασιτέχνες cyclosportive, cyclotourist ποδηλάτες. Η εκκίνηση θα δοθεί στο Μακάριο Στάδιο μεταξύ 9.30 και 10 το πρωί στη Λευκοσία. Η πρώτη μέρα 80 με 85 περίπου χιλιόμετρα θα ξεκινήσει από την Λευκοσία και μέσω κάποιων ημιωρινών περιοχών θα καταλήξει στην Λάρνακα. Η δεύτερη μέρα θα ξεκινήσει από την πόλη της Λάρνακας στις 9 το πρωί στην πλατεία Ευρώπης και αφού περάσει από κάποιες όμορφες παραλιακές περιοχές όπως τα Περβόλια, το Κίτι, θα κατευθυνθεί μετά προς Δίγη. Πριν από Δίγη θα ανέβει πάνω στον Άγιο Θεόδωρο, Σκαρίνου, Λεύκαρα και μετά από κάποιες άλλες ημιωρινές περιοχές θα καταλήξει στη Λεμεσό. Στις δύο πρώτες ημέρες της διαδρομής και οι δύο ομάδες θα κάνουν τις ίδιες διαδρομές, ενώ την τρίτη και τελευταία μέρα το πρώτο μέρος της διαδρομής θα είναι κοινό και για τις δύο ομάδες, ενώ σε ένα σημείο μετά το παραμάλι η μεν ομάδα Α θα ακολουθήσει πορεία προς τα βόρεια και ανακατεύει μετά και να καταλήξει στα Κούκλια όπου θα είναι και ο τερματισμός. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ποδηλατοκίνηση, η οποία είναι γνωστή για την δράση και την προσφορά της ακόμη και στα φιλανθρωπικά δρόμενα του τόπου μας, αυτή την φορά μέσω του γύρου της Κύπρου, στηρίζει το Ίδρυμα Έλικας για άτομα με ειδικές ικανότητες και την οργάνωση Εθελοντές Γιατροί της Κύπρου. Χορηγός επικοινωνίας της τριημερούς εκδήλωσης των 300 χιλιόμετρων, η LTV. Νωρίς το πρωί σήμερα, στον χώρο στάθμευσης του Μακαρίου Σταδίου, μαζεύτηκαν πέραν των 100 ποδηλάτων, οι οποίοι εκπροσωπούν περισσότερες από 10 χώρες, στον δικό μας ποδηλατικό γύρο της Κύπρου. Στον χώρο εκκίνησης του Μεγάλου Αγώνα, ο υπεύθυνος οργάνωσης και πρόεδρος του Ομίλου Ποδηλατοκίνησης Κύπρου, κ. Άντης Χατζηβασιλείου, μίλησε για την σημασία του αγώνα αυτού, αλλά και για την έλλειψη ενδιαφέροντος που έδειξαν διάφοροι κυπριακοί οργανισμοί προς τον αγώνα αυτό και την προσπάθεια του Ομίλου Ποδηλατοκίνησης. Όπως βλέπετε και εσείς, έχουμε μαζέψει, δεν ξέρω, 12-15 διαφορετικές χώρες, τόσο από την Ευρώπη όσο και από την γειτονιά μας εδώ στη Μέση Ανατολή. Και έχουμε και δύο Αμερικανίδες εδώ μαζί μας από την Αμερική. Πράγματι είναι συγκινητικό, μας κάνει να νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση όταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι από όλα τα μέρη του κόσμου αγκαλιάζουν αυτόν τον γύρο της Κύπρου και μάλιστα χτες συγκινήθηκα ιδιαίτερα όταν δύο πολυμελέστατες ομάδες από τον Λίβανο, σύνολο 20 άτομα, ήρθαν με τυπωμένα, που τύπωσαν οι ίδιοι, λόγκος πάνω στις φανέλες τους με το Tour of Cyprus 2012. Ήταν πολύ συγκινητικό. Θέλω να καλέσω ακόμα μια φορά οργανισμούς όπως ο COT, ο COA, ο PAP και παρόμοιους οργανισμούς να έρθουν πιο κοντά και να αγκαλιάζουν πραγματικά αυτή την εκδήλωση. Είναι, λυπούμε να πω, ανεπίτρεπτο μέχρι στιγμής να εκκρεμεί η απόφαση που πληροφορούμε και ότι ίσως να είναι και αρνητική από τον COA και να μην έχει καμία συμμετοχή και καμία χορηγία ο COA σε αυτήν την εκδήλωση. Επίσης, θέλω να δω τους Κύπριους ποδηλάτες να λαμβάνουν μέρος. Από τη μια, νιώθουμε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετοχών, των 130 πόσο συμμετοχών φέτος, είναι από το εξωτερικό. Αλλά θα θέλαμε να βλέπουμε τουλάχιστον άλλους τόσους να είναι Κύπροι. Μέρος στον αγώνα λαμβάνουν ταυτόχρονα ο πρέσβης της Αυστρίας και η πρέσβητα της Ολλανδίας στην Κύπρο, έστω και αν δεν έχουν σκοπό να ανταγωνιστούν μαζί με τους επαγγελματίες ποδηλάτες που θα τρέξουν στις τρεις μέρες του αγώνα.
Ο Δήμαρχος Έγκομης έδωσε και αυτό το παρόν του, σηματοδοτώντας και την εκκίνηση του γύρου της Κύπρου. Στις δηλώσεις του, ο Δήμαρχος, όπως και ο υπεύθυνος διοργάνωσης του αγώνα, αναφέρθηκε στην έλλειψη ενδιαφέροντος που έδειξαν οι διάφοροι φορείς. Ο Δήμος Έγκομης βοηθά στη την προσπάθεια. Κρίνει ότι είναι μια σημαντική προσπάθεια που προβάλλει ποικιλότροπα την Κύπρο και επειδή η εκκίνηση δίδεται από το Δήμο μας, νιώσαμε την ανάγκη να βοηθήσουμε στο μέτρο του δυνατού τον ποδηλατικό γύρο. Πιστεύουμε ότι είναι μια εκδήλωση η οποία πρέπει να ενισχυθεί και από άλλους φορείς, γιατί προσφέρει στον τόπο μας. Οι παρουσίες από το εξωτερικό διαφημίζουν την Κύπρο. Αυτό από μόνο του είναι ένας λόγος να αγκαλιάσουμε όλοι τον ποδηλατικό γύρο της Κύπρου. Πρέπει να ενισχυθεί, να γίνει θεσμός, να μεγαλώσει, να βοηθήσει περισσότερο την πατρίδα μας που τόση ανάγκη για προβολής έχει. Το μενού της πρώτης μέρας του γύρου της Κύπρου συμπεριλάμβανε 86 αγωνιστικά χιλιόμετρα, με 803 μέτρα από αυτά να είναι ανάβαση και 971 μέτρα κατάβασης. Μετά από το Μακάριο στάδιο, ο επόμενος σταθμός για τους ποδηλάτες ήταν η Ανθούπολη, η Δευτερά, Ψιμολόφου και κατέληξαν στον Λιθρόνοντα, όπου τους περίμενε μια κλασική κυπριακή υποδοχή με σούβλα. Μετά από ένα όμορφο μεσημεριανό και γρήγορες αλλαγές ελαστικών, οι ποδηλάτες όδευσαν προς τον Μαθιάτη, Αγία Βαρβάρα, Αλάμπρα, Μοσφιλωτή, Πυργά, Ψευδά, Αγία Άννα και Καλό Χωριό, μέχρι και την Άρνακα, όπου έληξε η πρώτη μέρα. Which way? You don't know. You're the cameraman. Uh-huh. You stop. Where's the marshal? Number 12, no. The finish flag. Oh. That's the one. Yes. We've got to wait here an hour now, haven't we? An hour, just make it.
May we use your photographer? This is just our. I'll do two more. One, two, three. That's actually really nice. Wow. Leandro, you just have to go. I'm going to go to the house. Για φυλάκι στην κάμερα. Τι λέει για φυλάκι. Τι λέει για φυλάκι. Έτσι. Α. Don't hide, guys. You know, come PR. Are you eating, guys? What are you up to, man? Έχετε κάνει κάποια προετοιμασία για να είστε έτοιμοι ώστε να λάβετε μέρος σε αυτήν την εκδήλωση? Βεβαίως. Ήξεραμε από τον Δεκέμβριο να πάρουμε μέρος εδώ και από τότε κάναμε προπόνηση, κάναμε και μπρεβέ, δηλαδή αποστάσεις κανονικά που... Αυτό καμιά φορά το ανοίγουμε για να μην χαλάει την μπαταρία. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Ωραία. Είμαστε καθόλου εντάξει. أنا بس أخذت البوس فتحت أوكي ما انتبهت وين فوق وين تحت أخذت اسم المنطقة ورحت حاجة فنس عليهم يا زلمة Κύριε Χατζη Βασιλείου, η Κύπρος έχει την ευκαιρία να δείξει τον πολυκοσμικό της χαρακτήρα για ακόμα μια φορά, βλέποντας πόσες κουλτούρες έχουν μαζευτεί εδώ για την εκκίνηση ενός γύρου της Κύπρου, έτσι. Μάλιστα, όπως βλέπετε και εσείς, έχουμε μαζέψει, δεν ξέρω, 12-15 διαφορετικές χώρες, τόσο από την Ευρώπη, όσο και από την γειτονιά μας εδώ στη Μέση Ανατολή. Και έχουμε και δύο Αμερικανίδες εδώ μαζί μας από την Αμερική. Πράγματι είναι συγκινητικό, μας κάνει να νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση όταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι από όλα τα μέρη του κόσμου αγκαλιάζουν αυτόν τον γύρο της Κύπρου και μάλιστα χτες συγκινήθηκα ιδιαίτερα όταν μια
όταν δύο πολυμελέστατες ομάδες από το Λίβανο, σύνολο 20 άτομα, ήρθαν με τυπωμένα, που τύπωσαν οι ίδιοι, λόγκος πάνω στις φανέλες τους με το Tour of Cyprus 2012. Ήταν πολύ συγκινητικό. Και τι μπορεί να περιμένει ο Κύπριος λάτρης της ποδηλασίας από αυτές τις επόμενες τρεις μέρες? Θα καλούσα όλον τον κόσμο όπου μπορεί να παρακολουθήσει το peloton, την διαδρομή του γύρου, τόσο το αγωνιστικό κομμάτι όσο και την ομάδα Β που δεν είναι αγωνιστικό. Οι διαδρομές, όπως ξέρετε, θα ξεκινήσουμε σήμερα η ώρα 10 Παρασκευή ημέρα από το Μακάριο και θα κατευθυνθούμε μέσω περιοχών όπως Δευτερά, Λιθροδόντας, Αλάμπρα, Καλόχωριο κτλ. Να φτάσουμε στην Λάρνακα. Αύριο η κίνηση θα είναι στις 9 το πρωί από την Πλατεία Ευρώπης και μέσω Περβολιών, Κίτη θα ανηφορήσουμε προς τον Άγιο Θεόδωρο Σκαρίνου, Λεύκαρα και μετά κάτω Τρεις Βάβλα και κάπου θα καταλήξουμε να κατεβαίνουμε κάτω στην Παρεκκλησιά στην Λεμεσό, όπου θα τερματίσουμε στον Άγιο Τίχωνα. Και την τρίτη ημέρα θα ξεκινήσουμε εκεί στο αρσινόητο ξενοδοχείο στον Άγιο Τίχωνα, να πάμε παραλιακά τη λεωφόρο Αμαθούντας, να μπούμε μέσα στις Βρετανικές βάσεις και αμέσως μετά το Κούριο ξεκινά και το τελευταίο αγωνιστικό κομμάτι, το οποίο είναι 58 χιλιόμετρα, το οποίο θα μας καταλήξει στο χωριό Κούκλια, όπου θα γίνει και η λήξης, όπου εκεί η κοινότητα μας έχει οργανώσει μια πολύ ζεστή υποδοχή. Το άλλο που θα ήθελα να βλέπω περισσότερους Κύπριους να αγκαλιάζουν τέτοιες εκδηλώσεις, όπως και ο γύρος της Κύπρου, είτε βοηθώντας, γιατί πραγματικά φέτος είναι με τεράστιες δυσκολίες που στείλουμε αυτήν τη διοργάνωση, μια και λόγω της κρίσης οι χορηγίες είναι πενιχρότατες και σε καμιά περίπτωση ικανοποιητικές για να χρηματοδοτήσουν, και το τονίζω σε καμιά περίπτωση, αρκετές για να χρηματοδοτήσουν αυτή την εκδήλωση. Επίσης θέλω να καλέσω ακόμα μια φορά οργανισμούς όπως ο ΚΟΤ, ο ΚΟΑ, ο ΠΑΠ και παρόμοιους οργανισμούς να έρθουν πιο κοντά και να αγκαλιάζουν πραγματικά αυτή την εκδήλωση. Είναι, λυπούμε να πω, ανεπίτρεπτο μέχρι στιγμής να εκκρεμεί η απόφαση που πληροφορούμε και ότι ίσως να είναι και αρνητική από τον ΚΟΑ και να μην έχει καμία συμμετοχή και καμία χορηγία ο ΚΟΑ σε αυτήν την εκδήλωση. Επίσης, θέλω να δω τους Κύπριους ποδηλάτες να λαμβάνουν μέρος. Από τη μια, νιώθουμε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετοχών, των 130 πόσο συμμετοχών φέτος, είναι από το εξωτερικό. Αλλά θα θέλαμε να βλέπουμε τουλάχιστον άλλους τόσους να είναι Κύπροι. Επί ταυτόχρονα ακούσαμε ότι υπάρχει και φιλανθρωπικός χαρακτήρας στο Tour of Cyprus, έτσι? Πολύ σωστά. Κάθε χρονιά το Tour of Cyprus συνεργάζεται με κάποιους φιλανθρωπικούς οργανισμούς, όπου η μεν διοργάνωση στηρίζει τους φιλανθρωπικούς αυτούς οργανισμούς με την έννοια ότι τους προωθεί, τους διαφημίζει και τους βοηθά να γνωστοποιήσουν το όνομα τους και τους σκοπούς τους. Και από την άλλη, δίνει την ευκαιρία σε αυτούς τους οργανισμούς μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους να κάνουν κάποιους εράνους και να εξασφαλίσουν κάποια χρήματα για τα ταμεία τους που πάντοτε χρειάζονται. Από την άλλη, οι οργανισμοί αυτοί μας ανταποδίδουν αυτή την δυνατότητα που τους δίνουμε με το να μας προσφέρουν εθελοντές που συνήθως είναι μέλη των οργανισμών, μέλη των διοικητικών του συμβουλίων, φίλοι των οργανισμών αυτών, των φιλανθρωπικών, οι οποίοι έρχονται αφιλοκερδώς και μας βοηθούν σε διάφορα πόστα στην διεξαγωγή της εκδήλωσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. It's getting worse to me. Κύριε Δήμαρχε, δείχνει και πάλι η Κύπρος στο πολυκοσμικό της πρόσωπο. Θέλω να μας πείτε ο Δήμος πώς αγκαλιάζει την εκκίνηση του Tour of Cyprus. Ο Δήμος Έγκομης βοηθά στην προσπάθεια. Κρίνει ότι είναι μια σημαντική προσπάθεια που προβάλλει ποικιλότροπα την Κύπρο. Και επειδή η εκκίνηση δίδεται από το Δήμο μας, νιώσαμε την ανάγκη να βοηθήσουμε στο μέτρο του δυνατού τον ποδηλατικό γύρο.
Πιστεύουμε ότι είναι μια εκδήλωση η οποία πρέπει να ενισχυθεί και από άλλους φορείς, γιατί προσφέρει στον τόπο μας. Οι παρουσίες από το εξωτερικό διαφημίζουν την Κύπρο. Αυτό από μόνο του είναι ένας λόγος να αγκαλιάσουμε όλοι τον ποδηλατικό γύρο της Κύπρου. Πρέπει να ενισχυθεί, να γίνει θεσμός, να μεγαλώσει, να βοηθήσει περισσότερο την πατρίδα μας που τόση ανάγκη για προβολής έχει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. For the price of one. Okay. Ladies first. Ladies, yeah. Mrs. Holland. Yes. How do you find this beautiful morning just before the tour of Cyprus begins? It's excellent, obviously. The weather conditions are great, and I'm looking forward to biking all day. And is there something in this for you? You want to win, or are you just looking to just go around and see Cyprus? No, I'm really a participant. I don't intend or even count on finishing at a reasonable time. And this is, of course, a very lovely event for the island to have, to host. Of course it is, and we would hope also that it has an effect, a wider effect, that you know, the use of bike will be promoted by this this event, and therefore we support it. And the multicultural character is also a very big plus for the island as well. That's right. We have participants, I think, from a lot of countries, which is very, very good. Thank you very much. And we also have the ambassador from Austria. Good morning. Good morning. You're also participating. Are you wishing to reach the end or participating for an actual position? Actually, I'm in it to win it, I mean. Oh. No, I'm just kidding. No, I'll ride Group A, so I'll try to speed it up, but it's just for fun, I mean. Well, all the best. Have fun. Thank you very much. Thank you. Make a line, please. Okay, you're gonna get my bicycle. Yeah. 4 to 5 persons next to each other, no more, please. Thank you.
Να σε πιάσω λίγο πίσω. Εκεί, στην αρχή, ας πέμε το πίσω. Τώρα μου μέσα. Τη δουλειά μου είναι καλή. Έλα μέσα, να σε πιέλα. Καλά πιο μπορώ να δουλειά. Για παρμόνι, γιατί είναι. Σε πρόεδρε. Θα βάλουμε μέσα, ρε. Άνοιξε, ρε. Just a bread for me, thank you. But. Όχι, την τηλεόραση.
αν την κέρδισε δεν μιλήσουμε. Εντάξει. Πιο κοντά. Είμαστε εμείς ο Λιφροδόντας. Ο Λιφροδόντας είναι ένα μεγάλο χωριό, περίπου 3.500 κόσμος. Οι κυριότερες ασχολίες που εργάζονται οι κάτοικοι εδώ είναι τα ελαιόδεντρα, η καλλιέργεια ελαιοδέντρα. Αρχίζω από την αρχή. Ναι. Λοιπόν, οι κυριότερες ασχολίες που ασχολούνται οι κάτοικοι εδώ είναι τα ελαιόδεντρα. Καλλιεργούν ελιές. Και είναι το λάδι μας, είναι από τα καλύτερα λάδια τα οποία υπάρχουν. Οι ελιές τους εδόδυμες είναι πάρα πολύ καλές. Οι κάτοικοι εδώ είναι άνθρωποι καλοί και ευσεβείς. Εκκλησιάζονται τακτικά. Η εκκλησία του χωριού μας είναι αφιερωμένη στον Άγιο Θεράποντα. Έχουμε δει η χαρά μου που βλέπω αυτά όλα τα παιδιά να ασχολούνται με τον αθλητισμό, ο οποίος φυσικά αθλητισμός δίδει στον άνθρωπο υγεία και στο σώμα και στο νου. Όπως έλεγαν οι αρχαίοι μου πρόγονοι, μους υγιείς εν σώματι υγεία. Βλέπω, χαίρομαι αυτά τα παιδιά τα οποία βλέπω. Εύχομαι όλοι να στραφούμε στον αθλητισμό και να αφήσουμε τις κακές ιδέες, σκέψεις που μας επηρεάζουν.
Πάμε. Πάμε. Δεν μιλάς. Σε ρούχο να έρθουν τώρα να καθαρίσουν. Εντάξει, εντάξει. Κάποια πράγματα τα οποία... Ωραία. Το παστελάκι μου είναι εδώ. Πάνω στο μικρό. Στο μικρό, δεν είναι. Άμα. Τέχνης, τεχνολογίας, κομπιούτερς. Αυτή στα φυλάκια. Ναι, τα φυλάκια βάζετε τα γυρώνες. Κάτι τα ούλα από τα αυτοκίνητα. Εμείς να τα σάσουμε, εσύ κάμε κάτι, κάμε τη δουλειά. Εξελενή. Με σχρώματα και αρώματα. Which way, mate? Which way? You don't know. You're the cameraman. Uh-huh. You stop. Where's the mask? No. The finish leg. Oh. That's the one. Okay. One thing, you know everything. Κάτε Λεωνίδου, έλα το σκάτε τώρα. Thank you.
Reception, and half past eight, we all need to be ready. We start at 9 outside the hotel. Okay, now regarding the route, I want to remind everyone that there is a difference in the route taken by group A and group B tomorrow. Okay. Three today was Liz Dimmock from the UK. Going to the men, number three. Wait, we're not talking about this. Smile, ladies. Okay. One more. So, going to the men. Number three is Gil Kivetz from Israel.
Number two is Christian Formosa from Malta. You to turn your clock one more time, 1 hour ahead, because we don't want you to meet the star tomorrow. So time goes 1 hour ahead tonight. So instead of being 3 o'clock, it's going to be 4 o'clock in the morning. Second, for the Group A, it's going to be a wonderful race tomorrow, because it's going to be 58 kilometers. And it's going to go all the way through the finish of the stage at Kuklia village, the birthplace of Aphrodite, according to mythology. Kuklia community is preparing a very warm welcome for you and for us tomorrow. For those who will be leaving for the airport, there will be showers available. And you'll be able to take your luggages and your bike cases from the basketball closed stadium there next to the showers, so you can pack very quickly and be ready. And at 4:30, the bus for Larnaca and airport of Larnaca will be leaving, so that people will get on time for their flights in the evening. For those of you that have declared at the sign-on that the volunteers, all the volunteers who have helped and are still helping us to carry on this event, their help. Thank you. As I mentioned to you the first day at the first briefing, the world is undergoing some hard crisis, mainly financial crisis. It's affecting all of our countries everywhere in the world. And of course, our event has been hit severely by the crisis, as we have put every single energy and every single ability we had in ourselves to do it this year. Because money-wise, funds-wise, sponsors-wise, it was very tragic situation this year. We are working only with a fraction, and I mean with a fraction of the sponsors we had back in 2010.
That's why we ask for your understanding and your sympathy if everything is not perfect. And that is also a reason why the contribution of the from the volunteers was even more important than ever before, because I can't think of any other way carrying the event without help from volunteers. I would like namely to thank Eligas Foundation, and I will hand over the microphone in a couple of minutes to the Vice President of Eligas, Anna Artemidou, to mention the names of the people who have been helping. Time, themselves, they left their families to be here with us for 3 continuous days. We had meetings with them previous to the event, so they spent time with and you see their logos every day, everywhere. Apart from the sponsors you see here, I hope we'll have the chance to thank them one more time tomorrow at the end of the ceremony. But I would like also to thank the support from the tourist development companies of Nicosia, Larnaca, and Limassol. I will hand the microphone now to Anna Artemidou, the Vice President of Eligas, to tell you a few. A small group of young people in the field of social sciences, about 12 people, started a campaign to change the mentality of the Cypriot society concerning problems of children with mental handicap. They exercise pressure in... I have to welcome all of you in Cyprus, maybe some of you for second time, and congratulate all the winners of the day. Maybe you know us because before 2 years, during the first cycling event, we were supporting you medically. Our organization, Volunteer Doctors of Cyprus, is an NGO, non-government organization, with the purpose to support medically and give humanitarian aid to all the people all around the world under emergency circumstances like tsunami, earthquake, and war conflict. So, from 1994, when our organization established in Cyprus for the first time, we did many missions, more. Thank you.
Be careful. To Mallorca in France is where I typically go, but I think it's actually even better here. Because it's in Mallorca, you can either bike like this or like that, but never flat. Oh, okay. There's flat also? Yeah. Longer. Hello? Ne? Έχω σκιό, σου κάτι, δεν μαλακία. Έχω το άλλο, ρε. Έχω το άλλο. Δεν μπαίνει. Δεν μπαίνει, ρε. Και τα δόκω, να πρέπει να τα δόκω. Ρε, μάξεις, πώς θα μπορείτε να γίνει να. Κάνε εδώ, ναι, κάνε πρόβλημα. Ναι, το ένα. Να βρεις το νούμερο 15 και να το... Να... Just give me a call. All right.
Άμαμο τέλεια. Τέλεια σήμερα. Τέλεια. Έλα, εσύ. Τέλεια. Α, φορούμε στη κάμερα, ναι. Άμα μιλούμε. So how was it, cyclist? Was it good? So tourism then, a tour which has gone under extreme difficulties this year to be organized, mainly due to lack of sponsors and the crisis, but we eventually made it. And not only we made it, but I think we were able to complete it nicely without any real big problems. From today, the dates of the tour of Cyprus 2013, which is going to be from March 13th to April 1st, 2013. I hope God will help us have courage, stamina, and patience, and whatever else is required. Excuse my voice. Enjoyable. It's going to be easier for Group B, and it's going to be tougher for Group A. This is what you want, yes? Group A, you want it tougher or not? You bet. Okay. We will try to make the logistics, the organization logistics, plus the logistics of the riders themselves easier so that they don't have to move so much from town to town, from hotel to hotel, from hotels to sign on, and so on. So logistics next year will be much simpler. Now you know the dates. The dates will be reconfirmed on the website of the tour very soon, so you will have the time to get yourself organized almost a year ahead. We will not have an excuse anymore. You will not have an excuse anymore. I would like to thank all our sponsors who have helped in making this tour to happen. And I would like to give specific thanks to the community of this village, Kotia. We mentioned to you already, we'd like to repeat it, that according to mythology, Kotia was the birthplace of Aphrodite, the goddess of beauty and love. Kotia, although a small community or even a big municipality, has organized us very well, has secured safes and your cycle cases. They provided us with their facilities for and the head of the community, Mr. Mihalis Solonos. We would like to invite to come here and say a couple of words to you. Just a couple of words. On behalf of the Community Council of Kotia and the whole village, we would like to welcome you. It was a great challenge for us to be prepared and to accommodate you. I believe that you liked already our village, and I hope I will see you ending up here next year, 2013. Welcome there. And we would like to start with the women. The woman with the...
Oh my gosh. Liz here. Over here. Oh, okay. I'm not going to say it in my legs. Oh. I'm honoring such a gorgeous woman. I knew I would win something. Congratulations. Thank you. Thank you so much. Thank you. Volunteers Doctor Organization. Thank you. Thank you. Okay? Thank You're welcome. Second, Christine Vardaros. Christine. I should say that Gil is the regular to the Tour of Cyprus. Yes, Gil? As well as the next rider, which I'm going to announce, is a regular to the Tour of Cyprus, Etienne Bonello. Yay!
Etienne is from Malta. And the number one for today's stage is Stephen Strange from Greece, from Chios Lesbos team. I'm an old guy, so I need help. All stages in women's is Dandini Sabine from Italy. Sabine from Italy. Category Etienne Bonello. Das war jetzt really good.
He understands everything and he does everything. Our bike support, Socrates, come over please. The bike doctor.
bad memory. Thank you, Ευχαριστώ. Χαρά μου που σε βοηθήσατε. Thank you for the price. Have a reliable timing team with us. The same team that impressed me in 2010 with their professionalism and reliability, and this year with their understanding of all our problems, and especially the financial ones. The Iron Team GR, Panos and Yorgos, Panos Sideris and Yorgos Kyprianou. Pano, I want you here now. Pano, come here now, please. This is the president of the Volunteers Doctors organization who were with us last time, and they are with us this time, and I hope and wish that they will be with us for the organizations to come. Several weeks, Kostas Zeligiorgis. Kostas. Kostas. But in every organization we have been doing the last several months. Thank you, Katerina. Thank you. And instead of a medal, I would like to ask my wife to come here to honor her with a kiss
because she has always been very patient and very helpful. Thank you, darling. Please excuse me if I forgot somebody. We promise that next year we'll have much more money and many more medals for everybody. You wanted something? I think a representative of Lebanon team has asked me to come over, so. In the name of the Lebanese, all the Lebanese here, I would like to offer you this T-shirt, and we were very pleased to be in the tour of Cyprus, and we wish to continue for the next year, and we invited you to Lebanon to some of our events in Lebanon. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. And I would like to say that when Lebanon started to register their participation, not only it was the biggest participation with 20 or 21 something participants, but they were so enthusiastic about the tour. And I could see their comments everywhere on the internet and in Facebook. And they were our biggest marketeers and fans, actually. I don't know why. Because we're so close and we like to listen. Okay, and I remember the first night at the hotel when we had the briefing seminar, and they came with these logos that they printed themselves. It was very touchy. Thank you, Lebanon. Thank you for you. We're looking forward to seeing you again, both here as well as in Lebanon. Thank you. Turn it.